καλωσορίσατε εδώ στην εκπομπή μαζί. Καλωσορίσατε στο ένα channel, όπως και κάθε απόγευμα. Παρέα με όμορφα θέματα της τοπικής, περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής σας επικαιρότητας. Έτσι λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 18:30 θα είμαστε κοντά σας για να σας δείξουμε όμορφες εκδηλώσεις που έγιναν και θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε, αλλά όχι με εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη της Καβάλας, διότι συνήθως λέμε για την Καβάλα, λέμε για την Ελευθερούπολη, λέμε για τον Έστω. Ωστόσο δεν έχουμε πει ακόμα για το φοινιτινό καλοκαίρι το τι γίνεται στο νησί της Θάσου. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο νησί της Θάσου το τριήμερο από 28 έως και 30 Ιουλίου και να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε εδώ στην εκπομπή την συνάδελφο δημοσιογράφο, την Χρυσή Κατσαμακίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζούλια. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στο νησί της Θάσου για πρώτη φορά, το πρώτο Θάσος Beer Food Festival. Έτσι ακριβώς. Διοργανώνεται για πρώτη φορά στο νησί της Θάσου από την Νότα Θεατράλε και την Εξάρτηση Production στον υπέροχο χώρο του Natura Beach Bar. Εκεί θα είμαστε στη Σκάλα Πρίνου 28, 29 και 30 Ιουλίου να παρακολουθήσουμε από κοντά όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και να περάσουμε καλά πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Τι ακριβώς θα δούμε? Από ό,τι βλέπω και εγώ στο πρόγραμμα, 28 του μηνός ξεκινάει με τον καταπληκτικό Μπίγκαλι. Συνεχίζουμε με Μαντό, Πολίνα και Σοφία Βόσου. Το Σάββατο έρχονται για να γιορτάσουν εκεί τα 20 τους χρόνια. 20 χρόνια on stage η Λόκο Μόντο και την Κυριακή το πρόγραμμα κλείνει με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Βίρον Τουράτη και την Νίκη Καρατζόγλου. Mm-hmm. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο όμως πώς ήρθε αυτή η ιδέα για το πρώτο Beer Food Festival στο νησί της Θάσου. Διότι ναι, μας είπατε κάποια ονόματα που θα μας συνοδεύουν αυτές τις βραδιές που θα βρίσκεστε στο νησί της Θάσου. Θα διασκεδάζουμε με μελωδίες, όμορφες μελωδίες. Ωστόσο, ο σκοπός δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές, δεν είναι μόνο οι μουσικές. Είναι και οι μπύρες, είναι και το φαγητό, είναι και όλη αυτή η ιδέα. Σίγουρα. Από ό,τι έχω μιλήσει με τους διοργανωτές, στόχος είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ να γίνει θεσμό και κάθε χρόνο να ανεβαίνει καλή-καλή και να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα θα υπάρχει άφθονη μπύρα, άφθονο φαγητό, άφθονα κοκτέιλ, θα υπάρχει και μέσα στο χώρο πρέπει να σου πω. Και βέβαια εννοείται ότι θα υπάρχει και πάρα πολύ καλή διάθεση να περάσουν τέλεια ο κόσμος ο οποίος θα επισκεφθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μάλιστα. Από τις 28 έως και τις 30 Ιουλίου, λοιπόν, θα να βρίσκονται όσοι βρίσκονται στο νησί της Θάσου να έρθουν να διασκεδάσουν, να δοκιμάσουν νέες γεύσεις. Θα είστε εκεί, θα προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε εκεί, γιατί όχι. Σίγουρα θα σας περιμένουμε όλους και βέβαια να πούμε ότι η προπόληση έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι η προπόληση έχει 13 ευρώ, ότι υπάρχει και ηλεκτρονική προπόληση, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία μετά φυσικά που μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Mm-hmm. Και ότι όποιος δεν προλάβει να πάρει την προπόληση για την ημέρα που θέλει να παρακολουθήσει, θα υπάρχουν εισιτήρια στην είσοδο του φεστιβάλ. Mm-hmm. Ευελπιστούμε κι εμείς να γίνει θεσμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δημιουργούνται νέες εκδηλώσεις, να βλέπουμε και θεάματα τα οποία δυστυχώς εμείς που είμαστε λίγο μακριά από την Αθήνα και λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, μας λείπουν, έτσι δεν είναι? Είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση για το νησί της Θάσου. Βέβαια, το νησί της Θάσου πάντα έχει το δικό του τουρισμό. Δεν χρειάζεται να έχουμε εκδηλώσεις. Ωστόσο, νομίζω ότι εκδηλώσεις αυτές και εκδήλωση σαν και αυτή που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή βάζουν το λιθαράκι του στην τουριστική ανάπτυξη. Έτσι ακριβώς. Αυτό εδώ θα έλεγα και εγώ και πολύ που θα είπε, Ζούλια, ότι οτιδήποτε γίνεται καινούριο σε ένα μέρος συμβάλλει σε όλη τη τομή. Και από ό,τι βλέπουμε και εσύ φαντάζομαι παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια ότι η αύξηση του τουρισμού στο νησί της Θάσου είναι τεράστια. Άρα αυτό το πράγμα λοιπόν δεν είναι τυχαίο και είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι και η Θάση μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο κάθε φορά το χτίζουν οι άνθρωποι για να φτάσουν σε όλο αυτό το σημείο. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε να γίνονται εκδηλώσεις, είναι πολύ ωραίο γιατί οι εκδηλώσεις φέρνουν και κόσμο, φέρνουν και δουλειά στα μαγαζιά, φέρνουν και κίνηση στους δρόμους
Φεύγουμε λίγο από αυτή την μουντάδα του χειμώνα. Ζούμε λίγο καλοκαιρία, γιατί όταν βλέπεις κόσμο να βγαίνει έξω και σου φτιάχνει διάθεση, αλλά και όταν πόσο μάλλον βλέπεις και κάτι διαφορετικό, είναι ακόμα καλύτερο. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια και για τις επόμενες εκδηλώσεις που μπορεί να πραγματοποιήσουμε στο νησί της Θάσου, διότι είναι μια καλή έναρξη αυτή τώρα. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Θα πραγματοποιήσετε και κάποια επόμενη έτσι όμορφη εκδήλωση στο νησί της Θάσου, διότι αυτή είναι και μια έναρξη, είναι η πρώτη εκδήλωση. Για την ώρα δεν μπορώ να σου αποκαλύψω κάτι. Όταν έχουν οριστικοποιηθεί κάποια πράγματα και θα ξέρουμε σίγουρα ότι θα συμβούν, τότε με πολύ μεγάλη μου χαρά να το ανακοινώσω την εκπομπή σου. Μάλιστα, περιμένουμε και αναμένουμε. Και όπως είπατε, έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση των εισιτηρίων. Να μας πείτε πάλι ημερομηνίες και το μέρος που θα γίνει η εκδήλωση αυτή η όμορφη, για να κλείσουμε έτσι τη συνέντευξή μας. Λοιπόν, περιμένουμε τον κόσμο να τον υποδεχτούμε, γιατί θα είμαστε και εμείς εκεί να καλύψουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Δημοσιογραφικά, 28, 29 και 30 Ιουλίου είναι ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία η Βόσου. 29 είναι η Λόκο Μόντο και 30 Ιουλίου έρχεται ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί μας. Να ξέρεις ότι θα σου στείλω πάρα πολλές πληροφορίες και κατά την διάρκεια της, των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Και ευελπιστούμε να περάσουμε όλοι μας υπέροχα. Λοιπόν, και εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι θα περάσουν όλοι υπέροχα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά στην αυτή εκδήλωση και να γίνει, σε αυτή την εκδήλωση και να γίνει θεσμός, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Τζούλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία και πάλι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με αυτό το μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για αυτή την όμορφη εκδήλωση. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε όλα αυτά που είπαμε αυτή τη στιγμή για την εκδήλωση. Να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα και πάμε να συνεχίσουμε. Αρχικά θα πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που αναφερθήκαμε νωρίτερα για τις εκδηλώσεις αυτές που θα έχουμε από τις 28 έως και τις 30 Ιουλίου στο νησί της Θάσου και κάνουμε λόγο για το πρώτο Thasus Beer Food and Music Festival. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει το τρίμερο και επιστρέφουμε. Το πρώτο Thasus Beer Food Music Festival είναι γεγονός. Παρασκευή 28 Ιουλίου, Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ, Βόσου, Full Band. Σάββατο 29 Ιουλίου, Λοκομόντο. Κυριακή 30 Ιουλίου, Νίκος Πορτοκάλογλου. Πρώτο Θάσος Beer Food Music Festival. Natura Beach Bar, Σκαλαπρίνου, Θάσος. Ελληνικές ηθοποιίες, street food, live music bands. Προπόληση εισιτηρίων, Natura Beach Bar, Σκαλαπρίνου. Βιβλιοπωλείο Δέμων, Λιμενάρια. Βιβλιοπωλείο Σικούδη Λαγουμτζή, Λιμένας. Alex Piercer Tattoo, Καβάλα. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είδαμε λοιπόν ότι θα γίνει το ερχόμενο τρίμερο στη Θάσου, στο νησί της Θάσου. Και εδώ λοιπόν είμαστε με τη συνάδελφο τη Βαλεντίνα Τιμασάρη. Βαλεντίνα, καλώς όρισες. Πολύ όμορφη εκδήλωση στο νησί της Θάσου για πρώτη φορά. Πράγματι. Δεν είχαμε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις στη Θάσου. Για πρώτη φορά λοιπόν ενισχύεται ο τουρισμός με αυτή την εκδήλωση. Και να πούμε ότι έχει και μεγάλα ονόματα, καλλιτεχνικά μεγάλα ονόματα. Καλλιτεχνικά έτσι. Μεγάλα ονόματα, όπως είναι και η Λοκομόντο. Θα ξεσηκώσουν έτσι τα πλήθη και τους τουρίστες μας που βρίσκονται στο νησί της Θάσου. Βέβαια περισσότεροι είναι ξένοι, αλλά θα συμβιβαστούν λίγο, έτσι. Τους ξένους δεν τους ενοχλεί, έτσι λίγο το vibe, λίγο ο ρυθμός. Μπαίνουν αυτοί στο κλίμα, μην αγχώνεσαι καθόλου. Πάμε όμως να δούμε και εμείς για το καβαλιώτικο κλίμα. Διότι από και τώρα που είπες Λοκομόντο, θα τους έχουμε και εμείς στα πλαίσια που θα πούμε τώρα. Θα έχουμε τους Λοκομόντο στα πλαίσια του Κοσμόπολης Festival του 2023. Ωστόσο, να πούμε ότι το Κοσμόπολης Festival του 2023, Βαλεντίνα και κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε χθες το βράδυ. Έκανε την πρεμιέρα του με μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μουσικές. Τη συναυλία τη Άλκη τη Πρωτοψάλτη. Για πες μας λίγες λεπτομέρειες, Βαλεντίνα, διότι θα παρακολούθησες όλα από την αρχή ως και το τέλος. Ακριβώς. Λοιπόν, παρευρεθήκαμε χθες στην
Παναγία της Καβάλας, αυτή την όμορφη Χερσόνησο, που δείχνει έτσι πανοραμικά μία πανέμορφη θέα, ειδικά έτσι όπως ήταν στημένο. Ήταν λες και είχε βγει από παραμύθι. Πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί εθελοντές, νέας ηλικίας, πολλά παιδιά τα οποία ήταν εκεί με χαμόγελο να υποδεχτούν τον κόσμο, να μοιράζονται οι προσκλήσεις από τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν να μπουν να δουν τη συναυλία. Είχε όμως δρόμενα και πριν τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Είχαμε κάτω από την Παναγία αγώνες beach volley, είχαμε καντίνες οι οποίες είχαν στηθεί για να καλωσορίζουν τον κόσμο είτε με ποτό είτε με κάποια σνακ που προσέφεραν εκεί. Είχε αρκετό κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Σκέψου ότι η ουρά, χωρίς υπερβολή, έφτανε μέχρι και το ξεκίνημα που έχει για να ανέβουμε τις ανηφόρες της Παναγίας. Γινότανε πραγματικά χαμός, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο μαζεμένο για συναυλία στο συγκεκριμένο μέρος. Πάρα πολλοί ήταν και οι όρθιοι, οι οποίοι προσπαθούσαν από τα κυκλειδώματα που είχαν περιφράξει το χώρο να παρακολουθήσουν. Μία πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Ήταν έτσι ένα καλό άνοιγμα για το Κοσμόπολης Φέστιβαλ. Μια καλή πρεμιέρα. Ακριβώς, και είναι και η πρώτη φορά που το Κοσμόπολης θα φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα, καλλιτέχνες και διεθνής καταγωγής, πολύ όμως καταξιωμένοι στο χώρο, και είναι γεγονός αυτό, διότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έτσι μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά πόσο μάλλον όταν η Καβάλα φιλοξενεί μεγάλα ονόματα και διάσημους στον χώρο. Mm-hmm. Πάρα πολύ αισιόδοξοι όλοι οι διοργανωτές, πάρα πολύ χαρούμενοι. Τους είδα αρκετά συγκινημένους, διότι μετά από τόσο κόπο και οι ίδιοι και τόση κούραση να το οργανώσουν όλο αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που στείνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ κόπο και οργάνωση. Εχθές νομίζω ήταν πραγματικά η επιβράβευσή τους. Και βέβαια το Κοσμόπολης Festival του 2023, τουλάχιστον οι πρώτες ημέρες από τις 25 Ιουλίου έως και τις 30 Ιουλίου, τα περιέχουν όλα. Περιέχουν παραδοσιακούς χορούς, περιέχουν σύγχρονους χορούς, μουσικές, περιέχουν φαγητό. Και νομίζω το φαγητό έχει ήδη ξεκινήσει στη συνοικία της Παναγίας, στο street food της συνοικίας. Στηθεί καντινούλες. Στη συνεργασία με όλες τις άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Έχουμε την ιστορία του τόπου μας. Έχουμε όλα μαζευτεί. Και επίσης κάτι που έμαθα σήμερα, συγγνώμη για τη διακοπή, για ένα συγκεκριμένο λόγο γίνεται στο Κοσμόπολης, το Κοσμόπολης στην Παναγία. Γιατί και χθες αναρωτιόταν ο κόσμος πώς και έτσι στην Παναγία, πώς αυτό. Έμαθα εγώ λοιπόν τις πληροφορίες μου και γίνεται στην Παναγία, διότι η Παναγία, το Φρούριο, παλιά ήταν το σημείο πολιτισμού, ένωνε την Ανατολή με τη Δύση. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή φέτος έχουμε και από Ανατολή με το συγκρότημα της κυρίας Νεοχωρίτου που θα έρθει από τα Ανατολικά, σκεφτήκανε ότι είναι ένα σημείο κατά τεθέν της πόλης, ένα μνημείο ιστορικό να πούμε, και γι' αυτό το λόγο επιλέχθη σαν σημείο για να διεξαχθεί όλο αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι μόνο στη συνοικία της Παναγίας. Όχι, έχουμε και άλλα μέρη. Έχουμε και άλλα μέρη, όπως είναι και η κεντρική πλατεία της πόλης. Και ο Λιμενοβραχίωνας που έχουμε αθλητικά γεγονότα για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και βέβαια η εκδήλωση δεν θα είναι μόνο απόγευμα, θα είναι βράδυ και πρωί. Εννοείται όλη την ημέρα, κάθε μέρα έως και τις 30 Αυγούστου. Έως και τις 30 Αυγούστου, όχι 30 Ακριβώς. Ιουλίου. Όχι, είναι έως και τις 30 Αυγούστου και μάλιστα το φινάλε είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Ανθή Καραγιάννη. Μάλιστα. Είδες που το λέγαμε. Το λέγαμε. Εμείς θα είμαστε εκεί πρώτη θέση, κυρίες και κύριοι. Να είστε κι εσείς. Βέβαια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται η δικιά μας πρόσκληση ο κόσμος. Μόνο που λέμε Κωνσταντίνος Αργυρός φτάνει. Αλλά όπως είπε και η Βαλεντίνα νωρίτερα, φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα στο Κοσμόπολης Φέστιβαλ. Ξεκινήσαμε με την Άλκης της Πρωτοψάλτη και κλείνουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και βέβαια θα έχουμε και άλλους στο ενδιάμεσο, αυτόν τον ένα μήνα και κάτι που θα διαρκέσει το Κοσμόπολης Φέστιβαλ του 2023. Πάμε λοιπόν να δούμε όλο μας περιέγραψε για τη χθεσινή βραδιά και βέβαια να ξέρετε ότι καθημερινά από εδώ και πέρα, σχεδόν καθημερινά, θα έχουμε εκδηλώσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Με τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη ξεκίνησαν το βράδυ της 3ης 25 Ιουλίου οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κοσμόπολης στη συνοικία της Παναγίας. Πολλοίς κόσμος κατέκλυσε την οδό Θεοδόρου Πουλίδου και το street bazaar που έχει στηθεί στην περιοχή. Ενώ μεγάλη επιτυχία είχε επίσης και η συναυλία της βραδιάς με τη διάσημη τραγουδίστρια. Σήμερα συναυλία, έχουμε για 6 μέρες συνεχόμενες συναυλίες. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, είναι το ξεκίνημα. Είναι μια μέρα που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το Φεστιβάλ Κοσμόπολης για φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει και διπλά χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε αυτή την καταπληκτική καλλιτέχνη, την Άλκη της Πρωτοψάλτη, που δέχτηκε με πολύ αγάπη να έρθει στο Φεστιβάλ και να αγκαλιάσει αυτόν τον πολύ όμορφο θεσμό
όπως πλέον κυλά και υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια, τα 16 πλέον χρόνια στον τόπο μας, στην Καβάλα. Αξιωμάτων εθελοντών θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ και ειλικρινά είναι λατρεμένα αυτά τα παιδιά, είναι μεγάλη αγάπη και έχουν τρομερή όρεξη να προσφέρουν και για τον Κοσμόπολης, αλλά νομίζω ότι ο εθελοντής προσφέρει γενικά για τον τόπο του. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, ο κόσμος, βλέπετε και εσείς ότι η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η πρώτη φορά που εγκαινιάζουμε τη σκηνή με αυτόν τον τρόπο στημένη σε αυτό το χώρο. Ευελπιστούμε ότι πλέον θα δημιουργηθεί ένα καινούριο stage, το οποίο θα δίνει δυνατότητα να προσκαλούμε πολλούς καλλιτέχνες για συναυλίες εδώ. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι, χαρούμενοι, έχουμε κάνει το ξεκίνημα, βλέπουμε ανθρώπους χαμογελαστούς και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, οπότε προχωράμε. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο γεγονός ότι βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Οι Καβαλιώτες έχουν αγκαλιάσει ακόμη μια φορά αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το Κοσμόπολης, ένα φεστιβάλ που ενώνει τον κόσμο, φέρνει εικόνες, παραστάσεις από όλο τον κόσμο με πολλά πολιτιστικά, μουσικά και όχι μόνο και διάφορα άλλα δρόμενα. Θα συνεχίσουμε με πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλές εκδηλώσεις. Ήδη σε λίγο ξεκινάει και η συναυλία με την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Βλέπουμε ότι η κοσμοσυρροή είναι πολύ μεγάλη. Ξαναβλέπουμε στα στενά της Παναγίας πολύ κόσμο και φυσικά όλο αυτό έχει και πολύ θετικές συνέπειες όσον αφορά και στους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, αλλά περισσότερο θα έλεγα αυτό που είπα και πριν, να φέρει τον κόσμο κοντά, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να πάρουμε γεύση και αρώματα από όλο τον κόσμο. Καλωσορίζω όλο τον κόσμο για στην απόψινή έναρξη του Φεστιβάλ Κοσμόπολης 2023, ένα φεστιβάλ που από το 2020 αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας, μιας πόλης που είναι ανοιχτή σε επιρροές από όλο τον κόσμο και φιλική στους ίδιους τους ανθρώπους της, οι οποίοι αγάπησαν, συμμετέχουν και βοηθούν στην άρτια διεξαγωγή αυτού του φεστιβάλ. Φέτος έχω την αίσθηση και τη βεβαιότητα θα παρουσιάσουμε ένα σύγχρονο και ελκυστικό φεστιβάλ, το οποίο θα απολαύσουν και οι κάτοικοι της Καβάλας αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Καβάλας, κύριος Θόδωρος Μουριάδης, μιλώντας στο ένα τσάνελ, δηλώνει αρκετά ευχαριστημένος από τη χθεσινή βραδιά. Χθες ξεκίνησε το φεστιβάλ Κοσμόπολης, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2000 και συνεχίζεται ανελιπώς μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, ακόμη και στην περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάστε, με διαφορετικό τρόπο, με πιο μικρά event, με τις αποστάσεις που προβλέπεται, το φεστιβάλ συνεχίζεταν ακόμη και τότε. Τώρα είναι ανανεωμένο το φεστιβάλ Κοσμόπολης, έχει πάρα πολλά μουσικά δρόμενα. Το είδατε και χθες όπου είχε πάρα πολύ κόσμο στη συναυλία της Πρωτοψάλτη και όχι μόνο όμως, και ο κόσμος ο οποίος ανέβηκε πάνω στην Παναγία. Όλη αυτή την εβδομάδα θα υπάρχουν εκδηλώσεις με πολύ καλά συγκροτήματα, όπως θα είναι η κυρία Νεοχωρίτου με ένα συγκρότημα το οποίο έρχεται από την Τουρκία. Υπάρχουν ένα συγκρότημα το οποίο έχει jazz μουσική. Θέλω να σας πω ότι έχει όλο του είδους τις μουσικές και αυτό που ευελπιστούμε είναι ότι κάθε χρόνο θα γίνεται ακόμα καλύτερο. Το φεστιβάλ Κοσμόπολης γίνεται στη Χερσόνησο της Παναγίας για έναν βασικό λόγο, ότι ο βράχος της Παναγίας υπήρξε το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Ήταν το σταυροδρόμι πολιτισμών. Αυτό λοιπόν θέλουμε να συνεχιστεί και να βγαίνει προς τα έξω.